Εδώ θα ανοίξουν οι πόρτες του θεάτρου, θα εμφανιστούν δύο πολεμιστές και θα ακουστούν οι ήχοι της μάχης. Ένας τρόπος για να πάρει ενέργεια που θα χρησιμοποιούσε για να δώσει κίνηση στις κατασκευές του ήταν ένα βάρος που έπεφτε. Η απώλεια δυναμικής ενέργειας ενός βάρους που πέφτει μετατρέπεται μέσω κάποιου σχοινιού σε κινητική ενέργεια κάποιου άλλου σώματος. Πώς όμως το βάρος θα πέφτει αργά, ώστε οι κινήσεις να είναι σε κανονικούς ρυθμούς και όχι γρήγορες, ώστε να μπορεί ο θεατής να τις παρακολουθήσει. Μήπως να υπολογίσουμε το βάρος ίσα ίσα να κινεί το σώμα ή να δημιουργήσουμε τριβές κατά την πτώση του ώστε να πέφτει αργά. Δεν γίνεται, διότι χρειαζόντουσαν και παύσεις στην κίνηση. Τότε θα έπρεπε το σκηνή να είναι χαλαρό και τότε το βάρος ή θα έπεφτε απότομα ή θα σταματούσε τελείως. Εδώ φαίνεται η μεγαλοφύης εφευρετικότητά του. Το βάρος δεν έπεφτε, αλλά ακολουθούσε το κατέβασμα ενός υλικού μέσα σε ένα σωλήνα που δούλευε σαν κλεψίδρα. Αυτός ο σωλήνας είναι χωρισμένος στη μέση με ένα διάφραγμα που έχει μια τρύπα. Η τρύπα κλείνεται με ένα μεταλλικό έλασμα. Το πάνω μέρος σωλήνα είναι γεμάτο με κεχρί. Όταν τραβήξουμε το μεταλλικό έλασμα, το κεχρί φεύγει από το πάνω μέρος της σωλήνα και πάει στο κάτω, όπως γίνεται σε μια κλεψίδρα. Τότε το βάρος κατεβαίνει ακολουθώντας το υλικό που πάει από το πάνω μέρος της σωλήνα στο κάτω. Αυτό σημαίνει ότι ρυθμίζοντας το άνοιγμα της τρύπας μπορούμε να ρυθμίζουμε την ταχύτητα με την οποία κατεβαίνει το βάρος, άρα και την ταχύτητα κίνησης. Θα δούμε ένα απλό παράδειγμα. Εάν τραβήξουμε το έλασμα, ακούμε να πέφτει το κεχρί και βλέπουμε τον τροχό να γυρίζει αργά, καθώς παρασύρεται από το σκηνή που είναι δεμένο με το βάρος. Έτσι μπορούμε να πετυχαίνουμε αργή κίνηση των μερών του αυτομάτου. Και εδώ πιο γρήγορα, αφού έχουμε ανοίξει περισσότερο την τρύπα. Ο μηχανισμός που ανοιγοκλίνουν οι θύρες του θεάτρου. Εδώ είναι ένας άξονας, ο οποίος μπορεί να περιστρέφεται και είναι δεμένος με δύο κατακόρυφους άξονες, πάνω στους οποίους είναι δεμένες οι πόρτες. Οι
υπάρχει βάρος πάνω στο σωλήνα με το κεχρί, το οποίο περνάει από πύρους αριστερόστροφα και δεξιόστροφα. Καθώς κατεβαίνει το βάρος, αρχικά θα τραβηχτεί προς τα κάτω το σκοινί και θα γυρίσει τον άξονα προς τα έξω, θα ανοίξουν οι θύρες, θα ξεκολλήσει το σκοινί από τον πύρο και στη συνέχεια θα γυρίσει ο άξονας ανάποδα. Αυτό θα επαναληφθεί 2 φορές, θα ανοίξουν και 2 φορές θα κλείσουν. Άνοιγμα. Κλείσιμο. Άνοιγμα. Κλείσιμο. Τα κενά στο σκοινί ανάμεσα σε 2 πύρους καθόριζαν πόση ώρα θα μείνουν οι πόρτες κλειστές ή ανοιχτές. Αυτό ήταν ένα πολύ δύσκολος υπολογισμός, διότι έπρεπε να υπολογίσουν πόσο κενό θα αφήσει το σκοινί, ώστε οι πόρτες να παραμείνουν ανοιχτές όσο θα εξελισσόταν η σκοινή στο έργο. Θα δούμε εδώ το μηχανισμό που άνοιγαν οι πόρτες του θεάτρου. Υπάρχει οριζόντιος άξονας με 2 τροχαλίες. Ο άξονας είναι δεμένος σε κατακόρυφους άξονες πάνω στους οποίους στηρίζονται οι πόρτες. Το σκοινί είναι περασμένο στη μία τροχαλία να την τραβήξει προς τα κάτω καθώς κατεβαίνει το βάρος και στην άλλη τροχαλία είναι περασμένο ανάποδα ώστε να κλείσουν οι πόρτες καθώς το βάρος θα συνεχίσει να κατεβαίνει. Τραβώντας αυτό το σκοινί, αρχίζει να κατεβαίνει το βάρος. Ανοίγουν οι πόρτες. Τώρα το σκοινί είναι χαλαρό, οι πόρτες παραμένουν ανοιχτές. Και τώρα γίνεται η αντίστροφη κίνηση και κλείνει οι πόρτες. Η αλλαγή των σκηνικών. Τα σκηνικά ήταν τυλιγμένα και δεμένα στην οροφή του θεάτρου. Η αλλαγή γινόταν όταν οι πόρτες ήταν κλειστές. Το σκηνικό αυτό που βλέπουμε, το τυλιγμένο, κρατιέται με ένα σκηνάκι το οποίο από την οροφή απάνω το κρατά ένα σιδεράκι. Καθώς αρχίσει να κατεβαίνει το βάρος, θα τραβήξει ένα σκοινί, το οποίο σκοινί με τη σειρά θα τραβήξει το σιδεράκι και θα ελευθερωθεί το σκηνικό. Σκηνή ακόμα χαλαρό, όταν θα τεντώσει θα ελευθερωθεί και θα πέσει το σκηνικό. Εδώ έχουμε την αλλαγή του σκηνικού. Θα δούμε και το μηχανισμό της σκηνής που είδαμε.